ψεστέλνω απ' την ψυχή μου αγγελούδια στο καημό. Με συναυλία του Μανώλη Λιδάκη στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 79η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιερά Πετράς. Στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης περίσεψε η συγκίνηση για την υπέρτατη θυσία των Βιανιτών που το Σεπτέμβρη του 1943 βίωσαν τη φρίκη του ναζισμού και του φασισμού. Οι ναζιστικές ορδές, ο τακτικός γερμανικός στρατός, δολοφόνησε εν ψυχρό μέσα σε 3 μέρες 401 συνεπαρχιώτες μας από τα χωριά της επαρχίας Βιάνου και της Δυτικής Ιεράπετρας, βύθισε στο αίμα και στο πένθος ολόκληρη την περιοχή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επέστρεψαν μετά από λίγο καιρό για να λαιλατήσουν τα πάντα και να καταστρέψουν 980 οικίες συθέμελα σε 10 χωριά της μαρτυρικής μας επαρχίας. Υπόσχεση όλων να τιμήσουν το χρέος τους και να κρατήσουν ζωντανή την ιστορική μνήμη, μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες των Βιανιτών στη νέα γενιά. Στην καρδιά των Βιανιτών δεν φωλιάζει το μίσος και η εκδίκηση, αλλά η δίψα για μνήμη και δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 79 χρόνια από το μαύρο Σεπτέμβριο του 43. Φέτος, ειλικρινά, συνέβηκε κάτι το οποίο με εξέπληξε και θέλω να γίνει ένα μάθημα για τους νέους. Πρώτη φορά τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Άρβης ήρθαν στα Αμοιρά με τους δασκάλους τους και ενημερώθηκαν για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το Σεπτέμβριο του 43. Τα 79 χρόνια από το Ολοκαύτωμα, αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, για να μην είμαστε καταδικασμένοι να το ξαναζήσουμε.